Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Όλες έχουμε δει αυτό το καινούριο νήμα που έχει βγει. Το καινούριο νήμα που έχει βγει, το Diva Puzzle Macramé. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον νήμα με πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς. Η Τζεϊλάν μου έστειλε τα χρώματα της σε χρώμα μπλε, καφέ και μπέζ. Αν μπείτε και δείτε τους χρωματισμούς του Diva Puzzle, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε, γιατί κάνουν πάρα πολύ ωραίες αλλαγές και πολύ ωραίο όμπρε. Με το συγκεκριμένο νήμα, εγώ έπλεξα δύο τσάντες. Εγώ έπλεξα δύο τσάντες, η μία είναι η θαλάσσια που θα σας δείξω σήμερα και η άλλη είναι μια καθημερινή tote bag που θα σας τη δείξω σε άλλο, που θα τη δείτε σε άλλο βίντεο, με δύο διαφορετικούς τρόπους, που θα δημιουργήσουμε το χρώμα όμπρε. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι θα κάνω με αυτό το νήμα. Έχω και τα δύο χεράκια μου στο καφέ. Τα αφήνω προς το παρόν στην άκρη. Το νήμα αυτό έρχεται σε αυτή την κοτσίδα, την οποία όταν τη λύνεις, εδώ, ξεκινάνε και ανοίγουν τα κομμάτια και βγαίνουν ένα-ένα. Εδώ ήταν αυτό. Το κάθε κομμάτι χωριστά το κάνουμε ένα μπαλάκι. Πλέκουμε το πρώτο μπαλάκι, πάμε και κάνουμε το δεύτερο. Εγώ προσωπικά, για να μην μπερδέψω τα χρώματα, γιατί αν τα διαλύσω όλα, ίσως να μην θυμάμαι τη σειρά των χρωμάτων. Κάνω το ένα μου μπαλάκι, συνεχίζω με το επόμενο, Τι γίνεται όμως τώρα σε μια μεγάλη τσάντα που θα χρησιμοποιήσετε 2 και 3 κούκλες. Αντί, εγώ έχω να σας προτείνω δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι στο σημερινό βίντεο. Πάτε από την κάθε σας κούκλα το ίδιο χρώμα. Παίρνουμε από την κάθε κούκλα λοιπόν το ίδιο χρώμα, αφήνουμε τις άλλες στην άκρη. Θα κάνουμε μπάλα αυτά τα χρώματα και θα ξεκινήσουμε με αυτά. Όταν τελειώνει αυτό το χρώμα θα πάρω το επόμενο. Εάν γνωρίζετε εξ αρχής δηλαδή πόσο θα σας χρειαστεί για μία τσάντα, που για μία tote bag θέλετε 2, για μία τσάντα 2 και κάτι ίσως, για μία τσάντα θαλάσσης θέλετε περισσότερο. Ξεκινήστε χρώμα-χρώμα, έτσι ώστε θα βγουν μεγαλύτερα τα κομμάτια του ενός χρώματος, αλλά θα βγει μια τσάντα όμπρε από πάνω μέχρι κάτω, όπως είδατε στη φωτογραφία. Δεν θα βγει με ρίγες. Μπορείτε να κάνετε το αντίθετο, να ξεκινήσετε από το σκούρο χρώμα και να φτάσετε στο ανοιχτό. Συγκεκριμένα, εγώ θα κάνω αυτό γιατί έχω καφέ λουράκια και θέλω όταν θα τα δέσω επάνω, να δέσουν επάνω στο καφέ. Και ο πάτος μου και η υπόλοιπη τσάντα να είναι το μπλε. Άρα αφήνω πάλι στην άκρη αυτά. Και για να μην χάσω τη σειρά, λύνω μόνο τη μία πλευρά της κοτσίδας μέχρι να φτάσω στο πάνω χρώμα και να απελευθερώσω το πάνω χρώμα. Και την υπόλοιπη την αφήνω έτσι, για να μην χάσω τη σειρά τους. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Εγώ το έκανα αυτό τώρα επειδή έχω μπλε, καφέ χεράκια, για να μου είναι πάνω το καφέ. Κάνω λοιπόν μπαλίτσα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, γιατί δεν είναι πάρα πολύ νήμα, με αυτό το χρώμα και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε. Και αφού δημιούργησα την πρώτη μου μπαλίτσα, πάμε να ξεκινήσουμε μια πολύ εύκολη τσάντα, είτε θαλάσσης είτε καθημερινή, ό,τι θέλετε εσείς, ανάλογα με το μέγεθος. Θα κάνουμε τον αρχικό μας κύκλο. Και μέσα στον αρχικό κύκλο θα κάνουμε 6 σετ από 3 ποδαράκια, που μεταξύ τους χωρίζονται με μια αλυσίδα στον αέρα.
3 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα, 3 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα, 3 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα, 3 ποδαράκια. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4, μου λείπουν άλλα 2. Αλυσίδα στον αέρα, 3 ποδαράκια. Αλυσίδα στον αέρα, πάμε για το τελευταίο σετάκι μας. Ένα ποδαράκι. Δύο. Τρία. Θα πρέπει να κάνω την τελευταία αλυσίδα στον αέρα και να πάω και να μπω με βούβο στο πρώτο ποδαράκι που έκανα ξεκινώντας. Μία αλυσίδα στον αέρα, θα σφίξω πρώτα τον κύκλο μου. Και θα μπω με βουβό να κλείσω τον πρώτο μου αυτό κύκλο στο πρώτο ποδαράκι που έκανα. Θα δημιουργήσουμε ένα εξάγωνο. Επειδή πλέκω με βελονάκι νούμερο 4 και είναι σφιχτή η δουλειά μου, στον πρώτο αυτό κύκλο δεν φαίνεται ακόμα. Πάμε για τη δεύτερη σειρά. Τώρα για αρχή, λοιπόν, σε αυτή την πρώτη σειρά θα κάνω το εξής. Θα πάω με βουβό μέχρι το πρώτο κενό που έχω δημιουργήσει. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο κενό και κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο ίδιο κενό και κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα και στο ίδιο κενό θα κάνω άλλα 3 ποδαράκια, γιατί δημιουργούμε γωνία. Μία αλυσίδα στον αέρα, πάντα από εδώ και πέρα δεν θα ξεχνάμε την αλυσίδα στον αέρα όταν χωρίζουμε κομμάτι και πάμε και μπαίνουμε στο επόμενο κενό που εδώ θα κάνουμε, που και πάλι θα δημιουργήσουμε τη δεύτερη γωνία μας. 3 ποδαράκια μαζί, μία αλυσίδα στον αέρα και τραβώντας για να κάνουμε χώρο άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε στην επόμενη γωνία μας. Γωνίες δημιουργούμε εκεί που έχουμε κάνει την αλυσίδα στον αέρα. Μία αλυσίδα στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια εδώ μέσα. Αλυσίδα στον αέρα, πάμε για την επόμενη, στο επόμενο κενό μας. Φτάνοντας στο τέλος, δεν ξεχνάμε την αλυσίδα στον αέρα και κλείνουμε με βουβό στο πρώτο ποδαράκι που κάναμε σε αυτή τη σειρά.
Πάμε για την τρίτη μας σειρά. Ήδη το εξάγωνο έχει αρχίσει και δημιουργείται. Από εδώ και πέρα προσέχουμε πάντα στις γωνίες να κάνουμε το σετάκι αυτό, τρία ποδαράκια, μια λυσίδα στον αέρα, τρία ποδαράκια, και τις πλευρές μας θα τις πλέκουμε ως εξής. 1, 2, 3, τρεις αλυσίδες. Τρεις αλυσίδες που είναι το δεύτερο από τα δύο ποδαράκια που έχουμε σε κάθε πλευρά. Μία αλυσίδα στον αέρα γιατί είναι αυτό που χωρίζει με τη γωνία μας και πάμε να κάνουμε γωνία. Αλυσίδα στον αέρα και ξανά στο ίδιο κενό άλλα τρία ποδαράκια. Αλυσίδα στον αέρα και είμαστε σε πλευρά. Σε πλευρά θα κάνουμε δύο ποδαράκια σε αυτή τη σειρά. Ξεκίνησα με ένα, αλλά θα κάνω το δεύτερο που χρωστά όταν θα τελειώσω τη σειρά μου. Αλυσίδα στον αέρα, είμαστε σε γωνία. Πάμε να κάνουμε τη γωνία μας. Αλυσίδα στον αέρα πάντα, είμαστε σε πλευρά, πάμε να κάνουμε την πλευρά μας, δηλαδή δύο ποδαράκια. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι να φτάσω εδώ. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, έχω κάνει μια αλυσίδα στον αέρα και θα κάνω το ποδαράκι που χρωστάω στην πλευρά μου. Και κλείνω την τρίτη αλυσίδα με βουβό. Για να συνεχίσω να μεγαλώνω το εξάπλευρο αυτό, από εδώ και πέρα και για 11 σειρές και για 11 σειρές συνολικά, πράττω ως εξής. Σε κάθε πλευρά κάνω τα ποδαράκια μου και αύξηση δεξιά, αύξηση αριστερά. Οι γωνίες συνεχίζουν ως έχουν. Πάμε να σας δείξω. 1, 2, 3, που είναι αυτό το ποδαράκι. Θέλω όμως αύξηση. Έκανα άλλο ένα ποδαράκι στον ίδιο αυτό πόντο. Θα γίνουν 4 όταν θα επιστρέψω για να κλείσω τη σειρά μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, η γωνία μου συνεχίζει όσο έχει μέχρι τώρα. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε εδώ που έχουμε τα δύο ποδαράκια που είναι η πλευρά και κάνουμε στο πρώτο ποδαράκι την αύξησή μας, δεξιά όπως το βλέπουμε, κανονικά το ποδαράκι μας στον ίδιο πόντο, το επόμενο ποδαράκι μας και την αύξησή μας στον ίδιο πόντο αριστερά όπως το βλέπουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε για την επόμενη γωνία. Έκανα τη γωνία μου, μια αλυσίδα στον αέρα και πάμε. Έχουμε δύο ποδαράκια στην πλευρά μας, θέλουμε να τα κάνουμε 4. Αύξηση δεξιά, κανονικά το ποδαράκι μας, το επόμενο κανονικά το ποδαράκι μας, αύξηση αριστερά. Μια αλυσίδα στον αέρα και μπαίνουμε στη γωνία. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω για συνολικά 11 σειρές. Κάθε φορά που μπαίνω στην πλευρά μου θα κάνω αύξηση μπαίνοντας, αύξηση βγαίνοντας. Μέχρι
να ολοκληρώσω τις 11 σειρές. Έχω κάνει τις 11 σειρές. Εδώ σε αυτό το σημείο, για μένα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, στην ένατη σειρά, ολοκλήρωσα την ένατη σειρά και χρειάστηκε να ενώσω το επόμενο χρώμα. Στο βίντεο ίσως να μην φαίνεται πολύ ωραία το όμπρε του. Στο βίντεο δεν μπορεί να φανεί καλά το πόσο ωραίο είναι, το πόσο ωραία είναι η εναλλαγή του χρώματος στο όμπρε. Συνολικά όμως, όταν θα έχετε χρησιμοποιήσει όλα τα χρώματα, θα δείτε την τσάντα σας να, από το σκούρο, από το μπλε, να φτάνει μέχρι το μπέζ, όμορφα, και το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει από τη φωτογραφία του εξώφυλλου του βίντεο πόσο όμορφο είναι το όμπρε και πόσο ωραία συνδυασμένο. Σαν νήμα είναι πάρα πολύ μαλακό, φιλικό στο χέρι μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όπως σας είπα, το πλέκω με βελονάκι νούμερο 4, θεωρώ όμως ότι με έπαιρνε και βελονάκι νούμερο 4,5. Εάν πλέκετε λίγο σφιχτά, βάλτε 4,5 από την αρχή. Αν πλέκετε λίγο χαλαρά, καλύτερα κι εσείς να βάλετε 4. Από εδώ και πέρα, σε αυτό το σημείο, έχω φτάσει να έχω 18 ποδαράκια σε κάθε πλευρά και οι γωνίες μου χωριστά. Και από μύτη σε μύτη θα μετρήσω, είναι 38 εκατοστά. Αν το μετρήσω από πλευρά σε πλευρά, είναι 34 εκατοστά. Από εδώ και πέρα, σταματάμε να κάνουμε τις αυξήσεις στο μπες και στο βιές της κάθε πλευράς και πλέκουμε με τα 18 αυτά ποδαράκια που έχουμε. Εάν θέλετε η τσάντα σας συνολικά να σας βγει μεγαλύτερη, εκτός από τον πάτο, θα σας πω και τις τελικές διαστάσεις, οπότε θα καταλάβετε αν θέλετε μικρότερη ή μεγαλύτερη τσάντα. Εάν θέλετε μικρότερη, θα σταματήσετε πριν την 11η σειρά που είμαι εγώ, δηλαδή στα 16 ποδαράκια, στα 14 ποδαράκια, όπου νομίζετε εσείς, και θα συνεχίσετε να πλέκετε χωρίς να κάνετε την αύξηση μπες-βιές, ή θα προχωρήσετε και θα το κάνετε 20 ποδαράκια στην κάθε πλευρά. 18 και 2 που θα είναι στην επόμενη σειρά η αύξηση, 20, 22, 24, όσο νομίζετε εσείς. Εγώ θα τη συνεχίσω έτσι, με τις οδηγίες που σας είπα έως τώρα, και όταν ολοκληρωθεί, όταν φτάσω στο ύψος που θέλω εγώ, θα δω πόσο νήμα μου έχει πάρει, εάν με παίρνει να την κάνω μεγαλύτερη, εάν την έκανα μικρότερη, τι νήμα θα μου μείνει, και τις τελικές διαστάσεις για να κρίνετε εσείς τι θα κάνετε. Το προχωράω λοιπόν τώρα χωρίς να κάνω αυξήσεις, δεν έχω κάτι να σας δείξω. 18 είναι τα ποδαράκια μου, με 18 θα συνεχίσω μέχρι πάνω. Οι γωνίες παραμένουν ως έχουν, δεν αλλάζει τίποτα στις γωνίες μου, έτσι θα τις συνεχίσω. Και αφού ολοκληρώσω τα εκατοστά της τσάντας, επιστρέφω. Έχω φτάσει στην τσάντα μου σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο. Βλέπετε πως είναι το όμπρε, τι σας προσφέρει αυτό το νήμα. Βλέπετε πως είναι το όμπρε του και τι σας προσφέρει αυτό το νήμα. Όσο αφορά το χρώμα μπορείτε να το δείτε, όσο αφορά την ποιότητα και το πόσο ξεκούραστο είναι στο χέρι, θα πρέπει να το πάρετε για να το πλέξετε. Τη δικιά μου την έχω φτάσει στα 40 εκατοστά ύψος και είμαι στο πρώτο τελευταίο χρώμα. Μου έχει μείνει και αυτό το χρώμα. Εάν λοιπόν χρησιμοποιήσετε τρεις κούκλες και όλα τα χρώματα, θα έχετε μια αρκετά μεγάλη τσάντα θαλάσσης. Προς το πολύ μεγάλη μπορώ να πω. Καμιά φορά φοβάμαι να μιλήσω για μεγέθη, γιατί αλλιώς αντιλαμβάνεται τη χρήση μιας μεγάλης τσάντας κάποια κυρία και αλλιώς κάποια άλλη. Για μένα, ας πούμε, αυτή η τσάντα είναι μια μέτρια προς το μεγάλη. Εάν έβαζα και το άλλο χρώμα, θα γινόταν μια μεγάλη χορταστική τσάντα. Όμως αποφάσισα ότι θέλω να τη σταματήσω εδώ και αυτό που έκανα είναι στην τελευταία σειρά, και επειδή θέλω να καταλήξω με μερικές σειρές μόνο ποδαράκια για να στερεώσω και όμορφα επάνω το λουράκι και να ισιώσει και η τσάντα μου, αποφάσισα να κάνω με το νήμα που μου μένει τις υπόλοιπες σειρές μόνο με ποδαράκια. Πώς το έκανα αυτό? Πώς ισιώνουμε το πάνω μέρος? Κάνουμε κανονικά τα ποδαράκια μας και όταν φτάνουμε στο κοχύλι, κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, μπαίνω στη μέση από το κοχύλι μου και κάνω ένα άριχτο,
3 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω νήμα και μπαίνω κατευθείαν στο επόμενο ποδαράκι για να κάνω ποδαράκια. Αυτό μου έχει δώσει αυτό το αποτέλεσμα, να είναι ίσιο πάνω από τα κοχύλια, οπότε στις επόμενες σειρές, πλέκοντας ποδαράκια σε αυτό εδώ που έκανα, η τσάντα θα έρθει και θα ισιώσει. Κάνοντας όλη μας τη σειρά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε στο τέλος, ενώνουμε κανονικά όπως ενώναμε μέχρι τώρα τις σειρές μας και συνεχίζουμε με απλές σειρές από ποδαράκια. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο, 1, 2, 3 ποδαράκια μέσα στο κενό, γιατί 3 αλυσίδες είχαμε κάνει, 1 ποδαράκι πάνω στο άριχτο, 3 ποδαράκια μέσα στο κενό, και συνεχίζουμε κανονικά τα ποδαράκια. Θα κάνω όλο το υπόλοιπο νήμα σε αυτό το χρώμα που μου έμεινε, σειρές με ποδαράκια όσο με φτάσει, και τελείωσε η τσάντα. Θα επιστρέψω να βάλουμε τα χεράκια μας. Εγώ ολοκλήρωσα την τσάντα, το νήμα με έφτασε ώστε να κάνω 2 σειρές με ποδαράκια κανονικά στο πάνω μέρος για να γίνει ίσια, να έχω καλό πάτημα ώστε να ράψω τα χεράκια. Αν το νήμα σας φτάσει και για 3 σειρές, ακόμα καλύτερα. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Να σας πω το μέγεθος της δικής μου τσάντας. Το φάρδος της επάνω στο άνοιγμα είναι 55 εκατοστά και το ύψος της έφτασε τα 45 εκατοστά μαζί με τις 2 έξτρα σειρές που έκανα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια μεγάλη τσάντα. Θα την κεντράρω ως εξής. Βάζω στη μέση ακριβώς. Κεντράρω την τσάντα μου βάζοντας τις 2 σειρές με τα μοτίφ εδώ, τη μία πάνω στην άλλη. Και έχω κρατήσει λίγο νήμα για να ράψω τα χεράκια μου. Σας έχω πει όμως και σε άλλα μου βίντεο ότι εγώ πρώτα τα ράβω με βελόνα και κλωστή κανονικά, περνώντας πολλές φορές, να είμαι σίγουρη ότι έχει σταθεροποιηθεί, και μετά περνάω από πάνω 1-2 φορές όσο χωράει το νήμα αυτό, και για σταθερότητα και για ομορφιά, για να είναι ασορτή. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.